Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο καθημερινό μας ραντεβού εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Τζοάννα Χριστοφόρου και για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί για να συζητήσουμε τα θέματα που καίνε την Ελλάδα αλλά φυσικά και το εξωτερικό. Πρώτο θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε σήμερα αφορά στις αιτήσεις του κοινωνικού μερίσματος. Να σας πω όμως όχι ότι οι άνθρωποι που κάνουν τις αιτήσεις που δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα, αλλά για κάποιους οι οποίοι φαίνονται να είναι πολύ άπλιστοι, καθώς η περιουσία τους ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ και παρόλα αυτά σπέβδουν να δηλώσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για να πάρουν και αυτοί το επίδομα των 500 ευρώ. Να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ρεκόρ λοιπόν αιτήσεων έχει κατατεθεί για το κοινωνικό μέρισμα, το οποίο μολονότι απευθύνεται σε οικονομικά αδύναμους πολίτες, όπως δείχνουν τα στοιχεία, διεκδίκησαν και άτομα με χοντρό πορτοφόλι. Μέσα στις περισσότερες από τις 375.000 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής για το κοινωνικό μέρισμα, περιλαμβάνονται και αυτές των ανθρώπων με περιουσία που ξεπερνά τα 500.000 ευρώ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, ορισμένες από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις που εντοπίστηκαν από τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών είναι οι εξής. Ζευγάρι με οικονομικό εισόδημα 102.000 ευρώ που διαμένει σε σπίτι 230 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει ακίνητη περιουσία 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Πενταμελής οικογένεια από την Καλλιθέα με εισόδημα από τόκους 50.000 ευρώ το χρόνο, εισόδημα από εργασία 110.000 ευρώ και περιουσία 540.000 ευρώ, η οποία διεκδίκησε το επίδομα των 996 ευρώ. Τετραμελής οικογένεια από το Παλαιό Φάλιρο, η οποία έκανε αίτηση ενώ έχει στην κατοχή της ακίνητη περιουσία 2,7 εκατομμυρίων ευρώ και ετήσιο εισόδημα 90.000 ευρώ. Είχαν στην κατοχή τους ένα σκάφος 10 μέτρων αξίας 230.000 ευρώ, αλλά έκαναν αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα. Τετραμελής οικογένεια από την Κηφισιά με δύο ακίνητα αντικειμενικής αξίας 600.000 ευρώ και πισίνα επιχείρησε να πάρει το επίδομα των 500 ευρώ. Κάτοικος του Νέου Ηρακλείου δήλωσε εισόδημα 335.000 ευρώ, έχει πλέον εισόδημα από καταθέσεις 15.000 ευρώ το χρόνο και η αξία της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει αγγίζει τα 310.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής, από το σύνολο των αιτήσεων μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης, είχαν πάρει έγκριση οι 85.000, με τους δικαιούχους να μοιράζονται 65 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 130.000 έχουν απορριφθεί και 130.000 βρίσκονται σε αναμονή ελέγχου. Πάντως, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να αυξήσει το εισοδηματικό όριο από τα 6.000 στα 6.500 ευρώ, μειώνοντας ταυτόχρονα το επίδομα των 500 ευρώ. Η διόρθωση αναμένεται να γίνει το προσεχές διάστημα και θα κοστίσει στο ελληνικό δημόσιο περί τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, μετά το τέλος της υποβολής των αιτήσεων και εφόσον έχουν περισσέψει χρήματα από το συνολικό ποσό των 525 εκατομμυρίων ευρώ, το οικονομικό επιτελείο θα εντοπίσει τις οικογένειες εκείνες που με βάση πλέον τις δηλώσεις του 2014, δηλαδή για τα εισοδήματα του 2013, χρειάζονται πραγματικά το κοινωνικό μέρισμα. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών σχεδιάζουν τη διεύρυνση κατά 500 ευρώ του εισοδηματικού ορίου των 6.000 ευρώ, με απομείωση του επιδόματος που δικαιούνται όπως συμβαίνει με τους ενστόλους. Για παράδειγμα, ένας άγαμος με εισόδημα 6.200 ευρώ να λαμβάνει επίδομα 300 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι για τους ενστόλους με τακτικές αποδοχές πάνω από το όριο των 1.500 ευρώ και μέχρι 1.541 ευρώ για καθένα ευρώ επιπλέον, η ενίσχυση μειώνεται κατά 12 ευρώ. Το κόστος από τη διεύρυνση του εισοδηματικού ορίου κατά 500 ευρώ υπολογίζεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Μετά το τέλος των αιτήσεων, δηλαδή στις 30 Ιουνίου, θα επανεξεταστούν οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν. Ως βάση επανεξέτασης θα είναι οι φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται φέτος και αφορούν στα εισοδήματα του 2013. Δηλαδή, θα ληφθούν υπόψη οι φορολογικές δηλώσεις του 2014, όχι μόνο για τους μακροχρόνια ανέργους, όπως ορίζεται στην απόφαση, αλλά και για τα φτωχά νοικοκυριά που απορρίφθηκαν από το σύστημα. Σημειώνεται εδώ ότι το εισοδηματικό κριτήριο των 6.000 ευρώ καθορίστηκε με βάση το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα των αρχικών ή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων του 2013, δηλαδή για τα εισοδήματα του 2012.
Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις αιτήσεις του κοινωνικού μερίσματος μέχρι αυτή την ώρα για τους άπλιστους που θέλουν να πάρουν χρήματα από αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Συνεχίζουμε όμως και πηγαίνουμε σε ένα άλλο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, το οποίο δεν συμβαίνει για πρώτη φορά βέβαια αυτό το περιστατικό. Το έχουμε συνηθίσει, αλλά θεωρούμε πραγματικά ότι είναι απαράδεκτο. Θα πάμε προς τον Δήμο Βάρης, Βούλας και Βουλιαχμένης. Εκεί φαίνονται ότι παίζονται παιχνίδια πίσω στην πλάτη των δημοτών, οι οποίοι τη Μεγάλη Τετάρτη διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι κάποιοι είχαν περιφράξει παράνομα μεγάλο χώρο στην παραλία Καβουρίου με σκοπό να αποκλειστεί η πρόσβασή τους στην θάλασσα. Τα σίδερα μετά τις καταγγελίες των κατοίκων έπεσαν, ωστόσο το παρασκήνιο πίσω από την τοποθέτησή τους έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς στην περιοχή κατοικούν μερικοί από τους πιο γνωστούς και πιο επιφανείς εφοπλιστές της χώρας, οι οποίοι, όπως καταγγέλλεται, κάνουν προσπάθειες να οικειοποιηθούν μέρος της παραλίας. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το πρωί της 16ης Απριλίου, δημότες της περιοχής αντιλήφθηκαν ότι συνεργεία τοποθετούσαν μεταλλικά κυκλειδώματα σε μεγάλη περιοχή της ελεύθερης παραλίας επί της οδού Ηλίου από Ιφηγενίας έως Αγίου Νικολάου. Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία Άνδρες, της οποίας έφτασαν στο σημείο μπροστά από το πρώην ξενοδοχείο Καστέλο και συνέλαβαν τον σιδερά που χωρίς άδεια παρακαλώ τοποθετούσε κάγκελα κατά μήκος της παραλίας. Οι αρμόδιοι φορείς, ερωτώμενοι σχετικά με το περιστατικό, δήλωναν άγνοια, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έδωσαν ποτέ άδεια για τέτοιου είδους εργασίες. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο κύριος Σπύρος Πανάς, σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε, ανέφερε ότι κάποιοι που είτε θέλουν να οικειοποιηθούν τμήμα της παραλιακής έκτασης, είτε επιζητούν την υποβάθμιση του Δήμου, επιχείρησαν αρχικά να περιφράξουν τμήμα του χώρου και εν συνεχεία να ματαιώσουν με κάθε τρόπο τις εργασίες ανάπλασης, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι τα κυκλειδώματα απομακρύνθηκαν χάρη στην άμεση αντίδρασή του. Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών στο zoogla.gr, ο κύριος Πανάς όχι μόνο δεν είχε άγνοια για τα κυκλειδώματα, αλλά είχε επισκεφθεί το σημείο νωρίς το πρωί την ημέρα που τοποθετήθηκαν. Ποιο είναι όμως το παρασκήνιο πίσω από την περίφραξη που δεν τελείωσε ποτέ? Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν πολίτες αλλά και υποψήφοι δήμαρχοι της περιοχής, πίσω από τις εργασίες που τερματίστηκαν άδοξα, κρύβονται εφοπλιστές που κατοικούν εκεί και επιθυμούν να οικειοποιηθούν μέρος της παραλίας. Ενδεικτική είναι και η συνέντευξη που παραχώρησε στο zoogla.gr ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ο κ. Σωτήρης Ελευθερίου, ο οποίος κάνει λόγο για συγκεκριμένα συμφέροντα και για ύποπτη αναλγησία της Δημοτικής Αρχής κατά τη διάρκεια των εργασιών. Εμείς τώρα θα πάμε να δούμε τις δύο δηλώσεις ενός κατοίκου της περιοχής και φυσικά του κυρίου Ελευθερίου για να δούμε τι καταγγέλνουν από την πλευρά τους οι πολίτες, αλλά και φυσικά τι υποστηρίζει ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Ας περάσουμε να τα δούμε. Στις 8.30 ώρα το πρωί άκουσα θόρυβο από μηχανήματα και ενώ έφευγα για να πάω στη δουλειά μου, κατέβηκα στην παραλία και συναντήθηκα πρόσωπο με τον κύριο Πανά. Μεταξύ σοβαρού και αστείου του είπα κιόλας, δήμαρχε, του λέω, κουκιά μαζεύεις και φτιάχνεις την παραλία ή έχει γίνει κάτι άλλο. Και με άφησε και πήγε στο μόλο όπου υπήρχε απάνω ένα μηχάνημα πούφτα και έκανε εργασίες και συζήταγε με τους εργοδηγούς. Άρα υπήρχε συμμετοχή ή επίβλεψη του Δημάρχου στις εργασίες εδώ με τα κάγκελα? Για μένα ναι, ήταν γνώστης ο Δήμαρχος, άσχετα τι λέει. Εμφανίστηκε μετά, μετά κατόπιν τη διαμαρτυρία των κατοίκων που μαζευθήκαμε εδώ πέρα για το κλείσιμο της παραλίας, την επόμενη πρωί-πρωί, πριν έρθουμε εμείς, που είχαμε συνεννοηθεί να κατεβαίνουμε για να επιτηρούμε τι γίνεται, με συνεργείο και ξύλωσε τα κάγκελα και μετά στο ίντερνετ παρουσιάστηκε ότι γλίτωσε την παραλία μας από την ιδιωτικοποίηση που προσπάθησε κάποιος, λέει, κάτι πώς να κάνει. Γίνανε πράγματα και θάματα την περασμένη εβδομάδα. Μεγάλη Τετάρτη
Είδαμε ξαφνικά να κλείνει η παραλία και όλοι οι κάτοικοι, ή σχεδόν όλοι, ανησύχησαν γιατί είδαν ένα χώρο που ξαφνικά θα γινόταν μια κλειστή παραλία. Ερχόμενη η αστυνομία, γιατί μπήκε ένα κάγκελο κατά μήκος εδώ όλου του δρόμου που βλέπετε, άρχισαν να φυτεύουν κάποια φυτάκια, τα βλέπετε εδώ τριγύρω. Ανησύχησαν λοιπόν οι κάτοικοι, καλέσαν την αστυνομία και πράγματι ήρθε η αστυνομία και είπε ότι δεν υπάρχει καμιά, και διαπίστωσε η αστυνομία από τους εργάτες εδώ που δουλεύαν και τους επόπτες, ότι δεν υπήρχε καμία μα καμία άδεια προκειμένου να κλειστεί η παραλία. Μιλάμε για ένα μήκος κάγκελων 70 μέτρων, δηλαδή 70 μέτρα σε μήκος, και προχωρούσαν στη συνέχεια. Το τι είχαν να κάνουν, το τι τελικά θέλαν να κάνουν, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Προφανώς θέλαν να κλείσουν αυτό το κομμάτι και θέλοντας βέβαια να καλοποιήσουν το κομμάτι, γιατί στο παρικείμενο χτίσμα το έχει αγοράσει κάποιος, ο οποίος προφανώς θέλει να δημιουργήσει ένα προκήπιο, ένα αύλιο χώρο, έτσι όμορφο και ωραίο. Καμία αντίρρηση, αλλά από εκεί και πέρα το να κλείνεις την παραλία χωρίς να έχεις πάρει καμία άδεια ή με τη σιωπηρή άδεια κάποιον, και προφανώς της Δημοτικής Αρχής, δεν το ξέρω, αλλά μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης ξαφνικά να σπαταλά χιλιάδες στην κυριολεξία ευρώ προκειμένου να βάλει αυτά τα βαριά κατασκευής κάγκελα. Βέβαια δεν ήταν μόνο αυτό που έγινε τη Μεγάλη Τετάρτη. Κλείστηκε και ένας χώρος, θα τον δείτε, είναι ακριβώς απέναντι, ένας χώρος περίπου 30 τόσο τετραγωνικά, ο οποίος δεν ανοίχθηκε, γιατί έπειτα από την όλη αυτή προσπάθεια του προφανώς ιδιώτη, γιατί από τη Δημοτική Αρχή μας διαβεβαίωσε η ίδια η κυρία Ηλιοπούλου, προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας, ότι δεν έχει δώσει καμία άδεια για να γίνει αυτό το έργο. Άρα λοιπόν ο ιδιώτης, ο οποίος το έκανε, δεν ξέρω ποιανού αλλού είχε τις πλάτες. Τελικά την επόμενη μέρα, αφού την ίδια μέρα Μεγάλη Τετάρτη δεν μπορέσαμε να βρούμε τον Δήμαρχο για να έρθει να κάνει κάτι της, να σταματήσει τους εργάτες, είπαμε πήγαν αυτόφορο, περάσαν αυτόφορο. Την επόμενη μέρα είδαμε τον Δήμαρχο να ρίχνει το κάγκελο. Αυτό το κάγκελο, το οποίο βέβαια δεν πρόφτασε να ολοκληρωθεί, αν και είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, γύρω στα 70 μέτρα. Τα κάγκελα αφαιρέθηκαν την επόμενη μέρα με την πρωτοστατούντος του Δημάρχου, ο οποίος έδειξε ότι, Λαύρος, έδειξε ότι είναι κατά αυτού του ανθρώπου, ο οποίος προσπάθησε να προσετεριστεί την παραλία και είπε ότι οι παραλίες θα μείνουν ελεύθερες και όποιοι τις επιβουλεύονται θα βρουν, κάπως έτσι το είπε, θα βρουν εμένα μπροστά τους. Βέβαια η όλη εικόνα δεν έδειξε ότι κάτι τέτοιο συνέβη, γιατί σε λέω με τίποτα δεν εμφανιζόταν και προφανώς δεν περίμενε την αντίδραση του κόσμου, η οποία πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ μεγάλη. Δηλαδή συνέδευσε κόσμος εδώ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε και την πρώτη μέρα, Μεγάλη Τετάρτη, και την επόμενη μέρα. Και βλέποντας αυτή την εικόνα, η οποία δεν ήταν καθόλου προς όφελός του, δεδομένου ότι διανύουμε την προεκλογική περίοδο, καταλαβαίνετε τώρα ότι όλα αυτά έχουν μια σχέση και με την περίοδο που διάγουμε, δηλαδή είμαστε ένα μήνα πριν τις εκλογές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι παίζονται πάρα πολλά παιχνίδια και βέβαια στην αναμπουμπούλα χαίρεται, που λένε ο Λύκος, και αυτό προσπάθησε να κάνει. Αποδεικνύεται για μια άλλη φορά που όταν ο κόσμος θέλει, μπορεί να ανατρέψει αυτές τις λογικές που λένε ότι εγώ με τα λεφτά μου κάνω τα πάντα, έτσι. Αλλάζουμε σελίδα και πηγαίνουμε σε ένα θέμα το οποίο καίει πολλούς Έλληνες τα τελευταία χρόνια. Πηγαίνουμε στα δάνεια και συγκεκριμένα στα κόκκινα δάνεια, καθώς αναμένονται κάποιες αλλαγές από την 1η-1η του 2015. Οι αλλαγές αυτές αφορούν στην κατάργηση της απαγόρευσης των πληστηριασμών. Ωστόσο, υπάρχουν 10 μυστικά με τα οποία μπορούμε να ρυθμίσουμε όλοι τα κόκκινα δάνεια. Αυτά τα 10 μυστικά θα τα δούμε τώρα από το ένα channel της Καβάλας. 1η-1η του 2015 αναμένεται να καταργηθεί η απαγόρευση των πληστηριασμών και πλέον θα προωθηθεί το νέο πλαίσιο για την εξοδικαστική διευθέτηση μεταξύ των τραπεζών και δανειοληπτών.
Όπως γράφουν τα νέα, η κεντρική ιδέα είναι πως ο δανειολήπτης θα πρέπει να είναι συνεργάσιμος ώστε να μπορεί να ρυθμίσει το δάνειό του, ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει και η τράπεζα να προσδιορίζει εύλογες δαπάνες που θα έχει το κάθε νοικοκυριό προκειμένου να μπορεί να συντηρηθεί και μόνο το επιπλέον εισόδημα να πηγαίνει στην εξόπληση των δόσεων. Είχαμε ζητήσει αναστολή των πληστηριασμών για 3 χρόνια, έτσι ώστε να δούμε ποια θα είναι η οικονομική κατάσταση των πολιτών μετά από αυτή την περίοδο και να επανέλθουμε να το συζητήσουμε. Τότε δυστυχώς αυτό δεν έγινε αποδεκτό, με αποτέλεσμα να έχουμε την ψήφιση μιας τροπολογίας η οποία θέτει το θέμα των πληστηριασμών σε άλλη βάση και βέβαια δεν συμφωνούμε. Από εκεί πέρα, εάν υπάρχει μια σκέψη αυτό να αλλάξει, σαφώς θα το δούμε και αν είναι προς την σωστή κατεύθυνση θα το επικροτήσουμε. Οι εύλογες δαπάνες είναι ο αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού των δαπανών που απαιτούνται για την κάλυψη των βασικών αναγκών των οικοκυριών. Οι εύλογες δαπάνες υπολογίζονται ως εξής. Ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης στηρίζεται στα στοιχεία της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών που κάνει κάθε χρόνο η Ελστάτ. Τα ποσά ξεκινούν από 537 ευρώ το μήνα και φτάνουν τα 1788. Αυτά προσαυξάνονται ανάλογα με τα παιδιά και διάφορες άλλες συνθήκες, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχει αλλάξει το σύστημα υπολογισμού του επίπεδου διαβίωσης, του κόστους διαβίωσης. Αυτό πραγματικά έτσι όπως άλλαξε είναι προς τη θετική κατεύθυνση, γιατί ανεβάζει το όριο διαβίωσης και θα δώσει τη δυνατότητα και στα ειρηνοδικεία να ανεβάσουν τα χρήματα τα οποία χρειάζεται ένας πολίτης για να επιβιώσει και έτσι να ρυθμίσουν και τις δόσεις όσων προσφεύγουν στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, να τις ρυθμίσουν με βάση αυτό το κόστος που χρειάζεται κάποιος για να επιβιώσει αυτά τα χρήματα και με τα υπόλοιπα που του μένουν να του ορίσει μια μηνιαία δόση για την αποπληρωμή των οφειλών του. Τα έξοδα που περιλαμβάνονται στις εύλογες δαπάνες είναι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που καταναλώνονται από τα νοικοκυριά και ταξινομούνται σε 4 υπηρεσίες. Βασικές δαπάνες, διατροφή, ένδυση, υπόδηση, λειτουργικά έξοδα κατοικίας, μετακίνηση, αγαθά και υπηρεσίες υγείας, ενημέρωση, μόρφωση, οικονομικές υπηρεσίες, ειδικιακής κατανάλωσης. Επιπλέον δαπάνες, εστίαση, ταβέρνες, εστιατόρια, καφενεία και μπαρ. Δαπάνες για αγορά διαρκών αγαθών, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, οικιακά σκεύη, συσκευές τηλεφώνου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα. Δαπάνες για αλκοολούχα ποτά, τσιγάρα, τουριστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού. Σε κάθε περίπτωση, η τράπεζα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του κάθε νοικοκυριού ξεχωριστά και να προχωράει στις ρυθμίσεις ανάλογα με τις ιδιάζουσες συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε οικογένεια, όπως χρόνιες ασθένειες, διανοητικές ή φυσικές αναπηρίες και προβλήματα υγείας. Το ενίκιο το δάνειο για πρώτη κατοικία συνεκτιμώνται από την τράπεζα με βάση τα προσκομιθέντα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ οι φορολογικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών έχουν ήδη ληφθεί υπόψη. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης θα αξιολογούνται ως ο οφειλέτης θα πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία για τις δαπάνες διαβίωσης του νοικοκυριού του που θα συσχετίζονται με τις προσδιορισμένες δαπάνες διαβίωσης. Το μηνιαίο σύνολο αυτών των δαπανών θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη δημιουργία εξυπηρέτησης του δανείου. Παράλληλα από την 1η-1η του 2015, οι τράπεζες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και την οικονομική κατάσταση του κάθε οφειλέτη, το συνολικό ύψος και την φύση των χρεών τους, την τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής και το ιστορικό της οικονομικής τους συμπεριφοράς. Ενώ οι τράπεζες στους οφειλέτες θα προτείνουν περίοδο χάριτος, μόνιμη μείωση του επιτοκίου, αλλαγή τύπου του επιτοκίου χωρίς πέναλτι, σπάσιμο του δανείου στα 2, για τα επιχειρηματικά δάνεια, συναλλαγή του χρέους με την είσοδο της τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, καθώς και μετάβαση ακινήτου που είναι υποθηκευμένο στην τράπεζα και ενοικίαση από τον δανειολήπτη. Σε περίπτωση διαφωνίας τράπεζας και οφειλέτη, ο δανειολήπτης, εάν δεν συμφωνεί με το σχέδιο εξυπηρέτησης που προτείνει η τράπεζα, μπορεί πάντα να προσφύγει στα δικαστήρια. Ενώ συνεργάσιμος δανειολήπτης, όπως αναφέρουν τα νέα, είναι αυτός που παρέχει στοιχεία επικοινωνίας και είναι πάντοτε διαθέσιμος σε επικοινωνία με τις τράπεζες και κάνει γνωστές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την οικονομική του κατάσταση. Μάλιστα, πού να σας πάω τώρα. Θα σας πάω στα φαρμακεία. Τους τελευταίους μήνες οι φαρμακοποιοί έχουμε συνηθίσει να κατεβάζουν τα ρολά και να διαμαρτύρονται για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία, όπως θέλει και η κυβέρνηση, πρέπει να πωλούνται και στα σούπερ μάρκετ, καθώς έτσι θα μειωθούν οι τιμές. Από την πλευρά τους, οι φαρμακοποιοί υποστήριζαν μάλλον ότι οι τιμές των φαρμάκων θα μειωθούν. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος
όντως οι τιμές μειώθηκαν. Αλλά πίσω από αυτή τη μείωση έχει στηθεί μία κομπίνα. Ναι, μεν οι τιμές έχουν μειωθεί, αλλά οι ασφαλισμένοι καλούνται να πληρώσουν περισσότερο, ένα μεγαλύτερο, να το πούμε, ποσοστό συμμετοχής. Πώς στήθηκε αυτή η κομπίνα? Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί και θα το καταλάβετε. Δεν πρόκειται για κάποιον περίπλοκο μαθηματικό τύπο, ούτε για μία δυσεπίλητη εξίσωση. Παρ' όλα αυτά, είναι μία διαδικασία που προκαλεί την κοινή λογική. Οι τιμές των φαρμάκων, όπως παρουσιάστηκαν στη νέα λίστα πριν από περίπου 20 ημέρες, όντως μειώθηκαν. Αυξήθηκαν όμως και αυξήθηκε δυσανάλογα το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων στην πληρωμή τους. Πώς έγινε αυτό? Η ίδια λίστα που μείωνε την πραγματική τιμή όλων των φαρμάκων βύθιζε ταυτόχρονα και την ασφαλιστική τιμή τους, την τιμή δηλαδή με την οποία αγοράζουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Η τιμή των φαρμάκων πράγματι μειώθηκε κατά ένα μικρό ποσοστό που φτάνει και το 5%. Όμως η ασφαλιστική τους τιμή μειώθηκε κατά 50%. Έτσι ο ασφαλισμένος αγοράζει το φάρμακο πιο ακριβά από πριν, λέει στο New Post ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών Κώστας Λουράντος. Το θέμα αυτό των συμμετοχών, η αύξηση των συμμετοχών η οποία συμβαίνει εδώ και 2 μήνες περίπου, το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές υπόψη του Υπουργείου Υγείας και υπόψη όλων των ασφαλισμένων και όσων εμπλέκονται στο ό,τι αφορά την αύξηση αυτή της συμμετοχής των ασφαλισμένων, που είναι κρίμα και άδικο να το πληρώνουν οι ασφαλισμένοι αντί να το χορηγεί το κράτος το φάρμακο που έχουν ανάγκη. Παρ' όλα αυτά κανείς δεν μας ακούει και παρόλες τις διαμαρτυρίες μας εδώ και 2 μήνες, κανείς δεν αφουγκράζεται τον ασφαλισμένο, ο οποίος πληρώνει μέχρι και 70% της τιμής του φαρμάκου και αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ ένα 30%. Έτσι λοιπόν εμείς διαμαρτυρόμαστε και συνεχίζουμε να διαμαρτυρόμαστε, παρόλο που ο κύριος Γεωργιάδης απήντησε στο θέμα αυτό με επιστολή στο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και είπε ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να παίρνει μόνο το φτηνότερο για νόσημο και από εκεί πέρα οτιδήποτε άλλο φάρμακο θέλει να παίρνει θα το πληρώνει με αυτή τη διαφορά συμμετοχής. Παρόλο ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει τοποθετηθεί σε αυτό το πλάνο, εμείς πάλι λέμε ότι δεν είναι σωστό και είναι άδικο ο ασφαλισμένος να πληρώνει αυτή τη διαφορά από τη τιμή αναφοράς που δίνει ο ΕΟΠΗ μέχρι τη συμμετοχή που θα πληρώνει ο ασφαλισμένος, γιατί δεν υπάρχουν όλα τα φάρμακα στην τιμή αναφοράς που αναφέρεται. Το παράδειγμα μιας απλά παράλογης μαθηματικής πράξης. Με ένα απλό παράδειγμα θα καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ας υποθέσουμε ότι ένα φάρμακο με την παλιά λίστα κόστιζε 10 ευρώ. Το γενώσιμό του, δηλαδή το αντίγραφο που δικαιολογούν τα ασφαλιστικά ταμεία, την ίδια στιγμή κόστιζε 6 ευρώ. Αυτό το ποσό θα πληρώνε στο φαρμακείο κάποιος που θα το αγόραζε χωρίς συνταγή από το ταμείο του. Ο ασφαλισμένος πάλι θα το αγόραζε συνεταιρικά με το ταμείο στην ασφαλιστική του τιμή, η οποία ήταν 5 ευρώ. Από τα 5 ευρώ ο ασφαλιστικός φορέας πληρώνει το 75% και ο ασθενής έχει συμμετοχή 25%. Έτσι θα έδινε από την τσέπη του 1,5 ευρώ, το 25% της ασφαλιστικής τιμής και 1 ευρώ ακόμα για να συμπληρωθούν τα 6 ευρώ που κοστίζει το γενώσιμο, συνολικά 2 ευρώ. Με τη νέα λίστα το ίδιο φάρμακο κοστίζει 9 ευρώ και το γενώσιμο του 5 ευρώ. Η ασφαλιστική του τιμή έχει βυθιστεί στα 2 ευρώ. Έτσι ο ασφαλισμένος θα πληρώσει μισό ευρώ, το 25% της ασφαλιστικής τιμής και 3 ευρώ για να συμπληρωθούν τα 5 ευρώ που κοστίζει το φθηνότερο φάρμακο, συνολικά 3,5 ευρώ. Και ενώ το φάρμακο εδώ και 3 χρόνια έχει μειωθεί περίπου στο 70% της αρχικής του τιμής πριν 3 χρόνια, αυτή τη στιγμή φτάνει ασφαλισμένος να πληρώνει σε τριπλάσια τη συμμετοχή του 25%. Διαμαρτυρόμαστε, το θέτουμε πάλι υπόψη των Υπουργείων και του κράτους και του Πρωθυπουργού ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, ο ασφαλισμένος να φτάνει να πληρώνει 70 και 100 και 80 ευρώ συμμετοχή. Είναι ανήθικο, είναι άστοχο, είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο να το κρατήσουμε και να το αποδεχτούμε εμείς σαν Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ήδη έχουμε τυπώσει έντυπο το οποίο θα είναι δίπλα στις ταμιακές μας μηχανές και είμαστε στη διάθεση των ασφαλισμένων να εξηγούμε το τι συμβαίνει. Ήδη το εξηγούμε εδώ και 2 μήνες και ήδη βρισκόμαστε εμείς αντιμέτωποι με τους ασφαλισμένους, που δεν είμαστε εμείς η αιτία, αλλά είναι μόνο το Υπουργείο Υγείας και ο Πρωθυπουργός και το κράτος. Μένουμε στον χώρο της υγείας, αλλά πηγαίνουμε στο παλιό νοσοκομείο του Δήμου Καβάλας. Στις 6 Απριλίου θυμάστε που σας είχαμε δείξει και δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη,
που είχε επισκεφτεί το παλιό νοσοκομείο και έλεγε ότι πρέπει να βρεθεί λύση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ότι θα θέσει το θέμα στην Βουλή. Επίσης είχε υποσχεθεί όσον αφορά και την Καβάλα ότι θα προσληφθούν 900 γιατροί και ούτω καθεξής. Ωστόσο, δεν ξέρουμε αν αυτό έχει γίνει, πολύ πιθανό όχι, αλλά δεν έχει τεθεί κανένα θέμα, δεν έχει τεθεί κανένα ζήτημα και φυσικά δεν έχει πάρθει και καμία λύση όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς του παλιού νοσοκομείου Καβάλας. Από την πλευρά τους, οι βουλευτές μάλλον της Νέας Δημοκρατίας Καβάλας λένε ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα όταν επιστρέψει από τις διακοπές του Πάσχα. Έχει επιστρέψει, αλλά δεν έχει γίνει και πάλι τίποτα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το ένα channel Καβάλας. Εκδόθηκε τελικά η πολυαναμενόμενη ανακοίνωση από το γραφείο τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας σχετικά με το αρσενικό. Άσχημα νέα για τη Νέα Πέραμο, όπου μπαίνει σε εφαρμογή απαγόρευση πόσης νερού, καλά τα νέα για την Νικήσιανη, όπου σήμερα έρεται η απαγόρευση μετά από ένα σχεδόν χρόνο. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό των αναφερομένων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Νικήσιανης, Ελευθερούπολης, Νέας Πέραμου για τα παρακάτω. Πρώτον, όσον αφορά στον οικισμό της Νικήσιανης Δήμου Παγκαίου, έρεται η απόφαση αντιπεριφερειάρχη Καβάλας περί περιορισμού χρήσης του νερού του Δημοτικού Δικτύου Υδροδότησης για ανθρώπινη κατανάλωση. Όπως ισχύει και επιτρέπεται η κατανάλωση του νερού από το δίκτυο του οικισμού της Νικήσιανης χωρίς περιορισμούς, διότι σε επανειλημμένες μετρήσεις διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση του στοιχείου αρσενικού πληρεί σταθερά τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Δεύτερον, όσον αφορά στον οικισμό της Ελευθερούπολης Δήμου Παγκαίου και σε συνέχεια του από 14 Απριλίου του 2014 δελτίου τύπου, αναμένεται σύντομα η προσκόμιση από την ΔΕΙΑ Παγκαίου αποτελεσμάτων αναλύσεων αναφορικά με την καταλληλότητα του νερού της νέας υδρευτικής γεώτρησης και τη σύνδεσής της με το υπάρχον δίκτυο, προκειμένου να γίνει σχετική αξιολόγηση του νερού του δικτύου του εν λόγω οικισμού από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τρίτον, όσον αφορά στον οικισμό της Νέας Περάμου Δήμου Παγκαίου, εξεδόθη η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας με την οποία περιορίζεται για προληπτικούς λόγους η χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από το δίκτυο του οικισμού Νέας Περάμου στις λοιπές χρήσεις εκτός της χρήσης αυτού ως πόσιμο ή στη μαγειρική. Η ΔΕΙΑ Παγκαίου, σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση, παρακαλείται όπως ενημερώσει άμεσα το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών για την αποτροπή χρήσης του νερού του Δημοτικού Δικτύου στο αναφερόμενο οικισμό για πώση και παρασκευή τροφίμων και τον περιορισμό της χρήσης αυτού μόνο για τις λοιπές οικιακές ή άλλες χρήσεις, ατομική υγιεινή, πλήση τροφίμων και σκευών, καθαριότητα και άλλα. Η απόφαση ισχύει μέχρι της διαπίστωσης της καταλληλότητας του νερού της πηγής υδροδότησης, γεώτρησης στη θέση μηχανικά και εξασφάλισης ότι η συγκέντρωση του στοιχείου αρσενικού στο δίκτυο ίδρευσης του εν λόγω οικισμού θα βρίσκεται σταθερά κάτω του ορίου που καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, δηλαδή κάτω από τα 10 mg, και θα αρθεί με νεότερη και μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, η οποία θα παρακολουθεί δειγματοληπτικά τη συγκέντρωση του στοιχείου αρσενικού στο πόσιμο νερό του οικισμού. Αυτές ήταν και οι εξελίξεις όσον αφορά στο νερό του Δήμου Παγκαίου. Είχαμε θίξει το θέμα και σε παλαιότερη εκπομπή μας. Ωστόσο, αν και τα επίπεδα του αρσενικού ήταν χαμηλότερα από το επικίνδυνο όριο, ο Δήμος εξέδωσε ανακοίνωση ότι για προληπτικούς λόγους απαγορεύεται η πόση του νερού. Θα σας πάω όμως στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί συνέβη ένα ανήκουστο, πρωτάκουστο, αστείο ίσως περιστατικό. Σημειώθηκε λοιπόν ανήμερα του Αγίου Γεωργίου στο εκκλησάκι του Αγίου που βρίσκεται στην παραλία του Καρτερού στο Ηράκλειο. Ο εφημέριος της Ενορίας της Ελιάς μαζί με τους ενορίτες του πήγε στο εκκλησάκι να λειτουργήσει λόγω της ημέρας. Όμως η λειτουργία ήταν επεισοδιακή, καθώς ο ναός είναι σε ιδιωτικό χώρο και οι ιδιοκτήτες του κάλεσαν την αστυνομία. Μετά από μήνυση για φθορά ξένης περιουσίας,
που υπέβαλαν. Ο παπάς συνελήφθη μετά το τέλος της λειτουργίας. Θα πάμε τώρα να δούμε το βίντεο με τις δηλώσεις του παπά, αλλά και φυσικά των πολιτών που ήταν εκεί μαζί του. Το Κυριελέησον έγινε σήμερα, ημέρα του Αγίου Γεωργίου, στο ομώνυμο εκκλησάκι του Αγίου που βρίσκεται στην περιοχή του Καρτερού στο Ηράκλειο. Αφορμή στάθηκε η απόφαση του παπά της Ενωρίας της Ελιάς να λειτουργήσει στο ομώνυμο εκκλησάκι, το οποίο όμως βρίσκεται μέσα σε ιδιωτική έκταση. Ήρθαμε με 1000 εμπόδια εδώ, είχαν βάλει κρυφές κάμερες, δεν μας πειράζει αυτά, πράγματα καλά κάνανε. Εμείς ήρθαμε εδώ, ήρθε όλο το χωριό. Παραβιάσαμε την πόρτα, μπήναμε μέσα, δεν κάναμε μία δραχμή ζημιά. Νωρίς το πρωί ο Παπαμιχάλης μαζί με πιστούς, αφού άφησαν τα αυτοκίνητα τους στο δρόμο, κατηφόρησαν από ένα στενό μονοπάτι προς την εκκλησία. Όπως ο ίδιος ο ιερέας ομολογία, σπάσε το λουκέτο της περίφραξης του χώρου και ξεκίνησε κανονικά τη λειτουργία. Εγώ έκοψα την αλυσίδα, σκόπιμα, είχα ενημερώσει τις αρχές και το δεύτερο αστυνομικό τμήμα και το τμήμα της περιφέρειας που υπάρχει η ευρύτερη περιοχή της Ενωρίας Ελιάς και τους είπα ότι εγώ το πρωί θα κόψω το λουκέτο και θα μπω μέσα. Αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες εν ονόμα του Αγίου Γεωργίου και της πίστεώς μας. Η παραβίαση όμως της περίφραξης προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της ιδιοκτήτριας της έκτασης μέσα στην οποία βρίσκεται η εκκλησία. Η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία και υπέβαλε μηνύσεις, καταρχήν κατά του ιερέα, ο οποίος μετά τη λειτουργία συνελήφθη. Πριν τουλάχιστον από 200 χρόνια, όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ξέρουν το εκκλησάκι και το συγκεκριμένο χώρο αυτόν που έχει φυσικό όριο, βλέπετε τα βράχια, αυτό και μόνο είναι η ιδιοκτησία της Ενωρίας Ελιάς. Έχουμε το δικαίωμα να περνάμε από αμνημονεύτο χρόνο πριν την τουρκοκρατία, από πάνω προς τα κάτω, όχι από το σκαλάκι το οποίο φτιάχτηκε επίτηδες, εμείς δεν συμφωνούμε, από την πόρτα την οποία παραβιάσαμε σήμερα. Στο κάτω κάτω της γραφής είναι ο Άγιος όλων μας και όχι για 5 τετραγωνικά ή 2 τετραγωνικά που μπορεί κάποιος να έχει μια σκέψη να μην γίνει λειτουργία, γιατί επ' αυτού πρόκειται ουσιαστικά. Η κόντρα για την ιδιοκτησία της εκκλησίας και την προσβασιμότητα στο ναό, σύμφωνα με μαρτυρίες, κρατά εδώ και χρόνια. Ενώ ο συγκεκριμένος ιερέας, όπως φαίνεται, είναι το μαύρο πρόβατο για την ιδιοκτήτρια της έκτασης. Ότι μπορεί να λειτουργήσει, αλλά με άλλο ιερέα. Να υπάρξει συνένεση από τις δύο πλευρές, να βρεθεί μια λύση. Να έρχονται και οι άνθρωποι να λειτουργούνται και οι μεν και οι δεν να λήξει το θέμα. Θεωρείται λογικό να κατεβαίνουν οι γέροι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα με τα τόσα προβλήματα τους, να μην υπάρχει τουλάχιστον να κάνουμε δύο σκαλούνια να υποδείξουν από κάπου να ανοιχτεί ένας δρόμος. Δεν έχω καμιά διάθεση να τσακωθούμε με τους ιδιοκτήτες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάτσουμε κάτω να τα συζητήσουμε, να τα κουβεντιάσουμε, γιατί έχουν άδικο έναντι στην Ενωρία και έναντι στον παπά. Το πρωτόφανες περιστατικό πάντως καυτηρίαζαν με πικρία οι πιστοί που αν μη τι άλλο ζητούν από τον Άι Γιώργη να βάλει επιτέλους το χέρι του. Πιστεύω όμως ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί μια καλή λύση να εξασφαλίζει και την εκκλησία και την ομαλή πρόσβαση των πιστών και όλα να πάνε κατευχή. Αυθαίρετα κάποιοι ήθελαν να κλείσουν την πρόσβαση όλων εμάς να επισκεφθούν την εκκλησία. Δηλαδή παράλογα πράγματα. Αν συνέβαινε σε μια μουσουλμανική χώρα θα τα αφήναν, έτσι. Ή αν ήταν ένα τέμενος θα πηγαίναν όλοι να τους αφήσουν. Και πέρσι αναγκαστήκαν πάλι να ξανασπάσουμε λουκέτο. Συνεχίζουμε το ειδησιογραφικό μας, οδηπορικό, και επειδή μας αρέσουν πάρα πολύ τα τοπικά νέα, θα σας πούμε κάτι καλό, κάτι θετικό που συμβαίνει στον αερολιμένα της Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα από την 1η Ιουνίου του 2014 αναμένεται η πρωτεύουσα του Εύρου, η Αλεξανδρούπολη, να συνδεθεί αεροπορικά με την Λίμνο. Αυτό θα γίνεται 3 φορές την εβδομάδα. Υπάρχει όμως και ένα πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη σύνδεση. Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης πτήσης είναι πως θα υπάρχει δυνατότητα ανταπόκρισης με διάφορα νησιά της χώρας μας και με τη Θεσσαλονίκη. Ενώ κατά πάσα πιθανότητα αρχές Ιουνίου θα ξεκινήσει και η απευθείας πτήση από και προς την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Κάτι καλό συμβαίνει, να έρχονται τουρίστες, να πηγαίνουμε κι εμείς τα ταξιδάκια μας όλα τα ελληνικά νησιά, όσοι είναι από την Αλεξανδρούπολη ή βρίσκονται εκεί πέρα, και να περνάμε έτσι όσο χρόνο μπορούμε, ευχάριστα μακριά από την ρουτίνα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από την τηλεόραση της Τράκης και επιστρέφουμε.
Ευόδωσαν οι επαφές του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης με ελληνική αεροπορική εταιρεία, η οποία επιθυμούσε να δραστηριοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή, και έτσι σε λιγότερο από 2 μήνες η πρωτεύουσα του Εύρου θα συνδέεται αεροπορικά με το νησί της Λίμνου. Στην απόφαση αυτή μετρήθηκαν διάφοροι παράγοντες που καταδεικνύουν πως η πτήση θα καταστεί βιώσιμη. Πριν από περίπου 2 μήνες είχαν έρθει για επίσκεψη στην περιοχή μας οι εκπρόσωποι των κριτικών αερογραμμών που ενδιαφερόντουσαν να αναπτύξουν δρομολόγια στην περιοχή μας, και μία από τις συναντήσεις που κάναμε ήταν με τον Δήμαρχο, τον Βαγγέλη Λαμπάκη. Έχουν την πολιτική εταιρεία να ρωτάνε τους τοπικούς άρχοντες τι δρομολόγια θα θέλανε. Είχε ζητήσει το Δήμαρχο στο δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη Λίμνος αεροπορικά. Ένα δρομολόγιο που αεροπορικά δεν είναι και τόσο ορθό, αλλά είχε επιχειρήματα ο Δήμαρχος, είχε επιχειρήματα τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε από εδώ Λίμνο, τους Λιμνιούς. Είχε επιχείρημα το ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το ρωσικό στοιχείο για τους τάφους των Ρώσων στη Λίμνο. Η πτήση θα ξεκινήσει από 1η Ιουνίου και θα είναι 3 φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες, και το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα ανταπόκρισης με διάφορα νησιά της χώρας και τη Θεσσαλονίκη. Οι κριτικές οργανώσεις λοιπόν, με βάση αυτά τα στοιχεία και με βάση την μελέτη που κάνανε, αποφασίσανε από 1 Ιουνίου να έχουν δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη Λίμνος 3 φορές την εβδομάδα. Την Τρίτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, πρωινές ώρες. Και το επίσης εντυπωσιακό αυτού του δρομολογίου είναι ότι έχει ανταποκρίσεις από τη Λίμνο με την ίδια αεροπορική εταιρεία, που κάνει μεγάλο βήμα για την περιοχή μας, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Δεν είναι εύκολη η περιοχή μας τουριστικά από τον αεροπορικό χώρο. Κάνει μια επένδυση στην περιοχή μας και ελπίζω να λάβει τα δέοντα. Λοιπόν, οι ανταποκρίσεις είναι από την Λίμνο για Μυτιλίνη, Ρόδο, Ικαρία και Θεσσαλονίκη. Η τιμή του εισιτηρίου είναι πολύ περισσότερο συμφέρουσα σε σύγκριση με την επιλογή του πλοίου, και ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και από Ρώσους που επιθυμούν να επισκεφθούν το όμορφο νησί. Επίσης, αρχές Ιουνίου ξεκινάει η απευθείας αεροπορική σύνδεση με την Αγία Πετρούπολη, η πτήση για Μόσχα όπως όλα δείχνουν εγκαταλείπεται για φέτος, ενώ στάσιμα είναι τα πράγματα αναφορικά με Τελαβίβ και Παρίσι, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο. Να πω ότι το εισιτήριο είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Δεν θα πω τιμή, αλλά θα το δουν αν μπουν στο site της αεροπορικής εταιρείας, είναι πάρα πολύ φθηνό. Είναι φθηνότερο να πας από οποιοδήποτε άλλο μέσο να πας στη Λίμνο από την Αλεξανδρούπολη. Οι ανταποκρίσεις είναι δέλεαρ. Ο κόσμος που θέλει να πάει και έχει συμφέροντα στη Λίμνο είναι επίσης πολλής. Και αν συνυπολογίσουμε και το νούμερο των Ρώσων τουριστών που έχουμε από την Αγία Πετρούπολη, που σημειώνω ότι οι πληροφορίες μας λένε ότι θα αρχίσει και αυτό την πρώτη Παρασκευή του Ιουνίου, θα είναι πτήση charter δηλαδή, θα έχουν το κίνητρο της ανταπόκρισης και αυτοί να πάνε στη Λίμνο ή σε άλλα νησιά, μοιράζοντας ένα μέρος των διακοπών τους, που είναι συνήθως 15 μέρες στην περιοχή μας, μοιράζοντας ένα μέρος και σε άλλους προορισμούς, που είναι επίσης κίνητρο για αυτούς να έρθουν περισσότεροι εδώ. Σε κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου Δημόκρητος αναμένουν μια ελαφρή αύξηση στον αριθμό των εισερχόμενων επισκεπτών τη φετινή περίοδο, την ίδια στιγμή που οι προβλέψεις μιλάνε για έναν άνευ προηγουμένου αριθμό σαφήξης τουριστών στη χώρα, με την ευρύτερη περιοχή της Θράκης να καρπώνεται αυτό που της αναλογεί. Θα καρπωθεί η περιοχή μας μεγάλο μέρος της πίτας. Το Δημόκρητος θα πιστεύω ότι θα είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι, εκεί θα κυριθεί ο τουρισμός εξωτερικού. Θα είναι αρκετά περισσότεροι οι Ρώσοι, αλλά δεν θα έχουμε τόσο περισσότερους από άλλες περιοχές. Όμως η ύπαρξη του καζίνου, η ύπαρξη των δυνατότητων να έρθει ο κάποιος εδώ ο δικός με πλοίο και ο σιδηρόδρομος φυσικά στα άλλα μέσα, μειώνει τη δυνατότητα να λάβει το αεροδρόμιο μεγάλο μέρος της τουριστικής κίνησης. Είναι δεδομένο ότι η τουριστική κίνηση θα είναι μεγάλη και θα λάβουμε και εμείς ως μη κλασικός τουριστικός προορισμός το ποσοστό που μας αναλογεί. Θα είναι πολύ αυξημένο σχέση με πέρσι. Μένουμε στην Θράκη και συγκεκριμένα πηγαίνουμε στο Εθνολογικό Μουσείο της Θράκης. Εκεί λοιπόν γίνονται κάποιες δράσεις οι οποίες δεν σταματούν ποτέ. Από τις 27 Απριλίου μέχρι τις 10 Μαΐου μάλιστα, στο μουσείο αυτό θα διαδραματιστούν, με συγχωρείτε, 4 δράσεις που πραγματοποιούνται για πρώτη φορά στην περιοχή. Ποιες είναι αυτές οι δράσεις? Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Να πραγματοποιεί το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό της Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, η πρώτη δράση μετά τις γιορτές του Πάσχα θα λάβει χώρα την Κυριακή 27 Απριλίου και θα είναι μια παρουσίαση του έργου του Καρκαβίτσα «Τα λόγια της πλώρης» από τον γνωστό καλλιτέχνη Άγγελο Ζαγοριανό. Η σκηνοθεσία θα έχει αρκετές εκπλήξεις για το κοινό, καθώς ο λόγος και η μουσική παντρεύονται σε ένα καταπληκτικό μουσικοθεατρικό δρόμενο. Καταρχήν θα διοργανώσουμε μια στις 27 Απριλίου, που είναι Κυριακή, με τον Άγγελο τον Ζαγοριανό, ένας γνωστός καλλιτέχνης,
και θα παρουσιαστούν τα λόγια της πλώρης του Καρκαβίτσα σε μια σκηνοθεσία που θα είναι όλο εκπλήξεις, έχει και μουσικά όργανα αρχαία κτλ. Μέσα αυτό το σκηνικό λοιπόν των εκπλήξεων συνυπάρχει ο λόγος και η μουσική. Είναι μια πάρα πολύ καλή παράσταση, δρόμενο, μουσικοθεατρικό δρόμενο, το οποίο θα γίνει στις 27 λοιπόν του μήνα και έχει γίνει με μεγάλη επιτυχία και στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Ήταν από πέρυσι να το κάνουμε, αλλά δεν είχαμε χρόνο. Οι επόμενες δράσεις θα λάβουν χώρα στις 10 Μαΐου, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα πραγματοποίησής τους άλλες ημέρες. Έτσι στις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη εκδήλωση των performance που εθελοντές ηθοποιοί θα δώσουν ζωή σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στην Αλεξανδρούπολη από το 1890 στο 1970. Στις 10 Μαΐου είναι, δυστυχώς έχουν πέσει τρεις μαζί πολύ μεγάλες εκδηλώσεις. Αυτό όχι γιατί εμείς το θέλαμε, αλλά η μία ήταν προγραμματισμένη από εμάς για την ημέρα των μουσείων και οι άλλες δύο μας ζητήθηκαν να γίνουν εκείνη την ημέρα. Η μία λοιπόν είναι η εκδήλωση μεγάλη που θα γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα νομίζω, performance, που έχει να κάνει με τον ζωντάνεμα των φωτογραφιών από ανθρώπους της πόλης. Καλέσαμε θελοντάς, ήρθαν πάρα πολλοί, θα ντυθούν και θα παρουσιάσουν τις φωτογραφίες αυτές ζωντανές από το 1890 ως το 1970. Η δεύτερη, αυτή θα λάβουμε η χώρα σε καφέ και καφενεία της πόλης γνωστά και στις 12 η ώρα θα γίνει. Μετά θα συγκεντρωθούν όλοι στο Πάρκο Ανεξαρτησίας και θα γίνει και εκεί αναδρόμενο και θα κλείσει η εκδήλωση. Την ίδια μέρα στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μια δράση για 120 παιδιά με τίτλο «Τα παραδοσιακά ζυμώματα» που θα συμμετέχει και ο γνωστός σεφ Ηλίας Μαμαλάκης. Μια συνδιοργάνωση του Εθνολογικού Μουσείου με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και το Σύλλογο Γυναικών Μοναστηρακίου. 5.30 ώρα έχουμε μαζί με την Πρωτοβάθμια, με τον υπεύθυνο των προγραμμάτων του γραφείου, τον κύριο Αλέκο Παλαβουζόπουλο, οργανώνουμε για 120 παιδιά τα παραδοσιακά ζυμώματα, στα οποία θα συμμετέχει και ο Ηλίας ο Μαμαλάκης, ο γνωστός σεφ. Είναι 7 ομάδες παιδιών και συμμετέχει και ο σύλλογος από το Μοναστηράκι των Γυναικών. Είναι μια μεγάλη οργάνωση γιατί είναι πολλές ομάδες παιδιών και πρέπει να γίνει καλό. Πρέπει να γίνει πολύ οργανωμένο, θα έχει διάφορα ζυμώματα και σάλτσες και μακαρόνια κτλ. Τέλος, το βράδυ στις 8.30 στο χώρο του μουσείου θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Αλέξανδρου Μασαβέτα με τίτλο «Διαδρομές στο φανάρι» και συγχρόνως θα υπάρχει και έκθεση με σκίτσα από την Κωνσταντινούπολη. Η τρίτη εκδήλωση εκείνης της ημέρας, το βράδυ στις 8.30, θα γίνει με τον κύριο Μασαβέτα, τον Αλέξανδρο, ο οποίος θα παρουσιάσει το καινούργιο του βιβλίο της «Διαδρομές στο φανάρι», στο Μπαλάτ και στις Βλαχερνές. Και συγχρόνως θα κάνει έκθεση η κυρία Αλεξοπούλου, καλλιτέχνης που ζει, Ρωμιά, που ζει στην Κωνσταντινούπολη, με σκίτσα από την πόλη. Είναι μια εξαιρετική εκδήλωση που έχει γίνει και στον Ιαννό με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα. Ο κύριος Μασαβέτας είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, συγγραφέας, δημοσιογράφος γνωστός, που θα μιλήσει για αυτές τις διαδρομές με την γνώση που έχει και τη θεωρητική και τη βιωματική του εμπειρία, με την μνήμη και το παρόν αυτής της μεγάλης πόλης της Βασιλεύουσας. Το επόμενο βίντεο σας το έχω υποσχεθεί από προηγούμενη εκπομπή. Αφορά σε δύο παιδάκια, ένα άστεγο και ένα πλούσιο, καλά αναθρεμένο. Ο τίτλος του βίντεο αυτής της μικρής ταινίας είναι «Τα παπούτσια μου». Ηθικό δίδαγμα είναι «Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται». Θα περάσουμε τώρα να το δούμε. Πιστεύω ότι αξίζει αυτά τα 3,5 λεπτά του χρόνου σας. Where'd you get them? Trash bin? Hahaha.